Υπό το φόβο των αντιδράσεων και του κινήματος των καλλιτεχνών, ο Πρωθυπουργός το Σάββατο έκανε μία ανάρτηση όπου υποσχέθηκε το απολύτως τίποτα. Αυτό το απολύτως τίποτα και η ταφόπλακα που βάζει στις καλλιτεχνικές σπουδές αλλά και στον κόσμο του πολιτισμού επιβεβαιώθηκε με την τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή και περνάει σήμερα από τη Βουλή. Όχι μόνο δεν αποσύρει τους καλλιτέχνες από το προεδρικό διάταγμα και την κατάταξη ΔΕ, αλλά αυτό το νομιμοποιεί πια, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις και υποτίθεται κάνει επιτροπές στις οποίες δεν συμμετέχουν τα σωματεία των καλλιτεχνών. Εμείς λέμε ένα πράγμα, αμέσως μόλις γίνουμε κυβέρνηση θα μπει μπροστά από την επόμενη μέρα το θέμα της διαβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών. Ανωτατοποίηση των σπουδών των παραστατικών τεχνών και τρίτον και σημαντικότερο, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και επαναφορά της αξιοπρέπειας που τόσο πολύ προσέβαλε αυτή η κυβέρνηση, κατατάσσοντας μετά από πολύχρονες σπουδές τους ανθρώπους στην κατηγορία ΔΕ. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.